ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας ταξιδεύουν για τη Νέα Υόρκη ο δημοσιογράφος Άρης Μαρτέλης για να κάνει μια έρευνα γύρω από τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών και η Στέλλα Καραπάλη για να δει το θείο της που μπήκε ξαφνικά στο νοσοκομείο από την καρδιά του. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η Στέλλα διηγήθηκε στο Μαρτέλη τις συνθήκες που ανάγκασαν το θείο της να φύγει νέος από την Ελλάδα και του είπε πως δεν ήταν μόνο η φτώχεια και η ορφάνια, αλλά και ο φόβος μην το σκοτώσουν. Ήταν τρία αδέρφια, ο Γιάννης, ο Γιώργης και ο Στρατής. Και μια πικρή και φωνική μέρα είδα τον πατέρα τους να πέφτει νεκρός από ένα συγχωριανό τους, το Θωμά Ζαφύρη, για το νερό και το πότισμα. Ο Φωνιάς καταδικάστηκε. Έμεινε πολλά χρόνια στη φυλακή. Όταν γύρισε όμως στο χωριό, ο μεγάλος τους αδελφός, ο Στρατής, του θόλωσε το μυαλό το αίμα μόλις τον είδε, ζητώντας εκδίκηση και τον σκότωσε. Το ίδιο έγινε και με το γιο του Ζαφύρη, το Στέφανο. Όταν είδε τον πατέρα του να πέφτει νεκρός, ξεκρέμασε από τον ώμο του το δίκανο, έριξε στο Στρατή ένα ντουμπλέ και νέο αίμα χυνόταν σε εκδίκηση για τ' άλλο αίμα. Ο Στέφανος καταδικάστηκε 18 χρόνια. Όλοι όμως περίμεναν πως θα γινόταν και νέο φωνικό. Τότε ήταν που ο πατέρας της, ο Γιώργης, πήρε την απόφαση να στείλει το θείο της στην Αμερική για να γλιτώσει. Και ο θείος της γλίτωσε. Δούλεψε σαν το σκυλί. Έκανε περιουσία. Τα χρόνια πέρασαν. Ο γιος του Ζαφύρη βγήκε από τη φυλακή. Αλλά ακόμα και σήμερα που είναι γέροι, όποτε συναντιούνται με τον πατέρα της, αγριοκοιτάζονται. Η Στέλλα και ο Μαρτέλης έφτασαν στη Νέα Υόρκη χωρίς να αντιληφθούν τον άγνωστο που παρακολουθούσε την κουβέντα τους στο αεροπλάνο και τις κινήσεις τους. Αυτή πήγε αμέσως κοντά στο θείο της και ο Μαρτέλης μπήκε σε ένα ταξί που το οδηγούσε ένας Έλληνας μετανάστης από τη Μακεδονία. Αφού είναι στη μέση η Βεντέτα, αποκλείεται το μυαλό τους να πάει αλλού. Πίσω, στο χωριό όμως, κάποιος είχε στείλει δύο πληρωμένους φωνιάδες να σκοτώσουν τον πατέρα της Στέλλας και να φορτώσουν το φόνο στο γιο του Ζαφύρη, θέλοντας να εκμεταλλευτεί εκείνη την παλιά Βεντέτα. Έτσι και έγινε. Οι δύο φωνιάδες έστησαν ενέδρα στο γέρο Καραπάλι, τον χτύπησαν με ένα αυτοκίνητο και έβαλαν όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία στο φορτηγάκι του Ζαφύρη. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. 18-9-3. Τι ώρα ακριβώς βρέθηκε το πτώμα? Στις 6 το πρωί από τον αγροφύλακα. Το μετακινήσατε καθόλου? Ούτε πόντο. Πού έχετε καταλήξει? Πως πρόκειται για τροχαίο, αυτό το συμπέρασμα βγαίνει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν στοιχεία? Βρήκαμε μερικά κομμάτια γυαλιού από φανάρι δίπλα στο πτώμα και ίχνη από τροχούς. Λέτε δηλαδή να πρόκειται για ανθρωποκτονία εξαμελίας? Να τον χτύπησε κάποιος με το αυτοκίνητό του και να τον εγκατέλειψε? Μπορεί, κύριε Διευθυντά. Να στείλουμε το πτώμα στο νεκροταμείο. Όχι, όχι ακόμα. Σε λίγο θα είναι εδώ ο γιατρός και το συνεργείο της σήμανσης. Θα είναι λοιπόν προτιμότερο να εξεταστεί η θέση του πτώματος χωρίς να έχει μετακινηθεί. Και μέχρι να έρθουν αυτοί, θα πρέπει να απομονώσουμε τους μάρτυρες. Όσους βέβαια γνώριζαν το θύμα και μπορούν να μας βοηθήσουν. Έτσι.
Συγχωρείτε. Τι συμβαίνει? Αυτοί εκεί λένε πως χθες το βράδυ το θύμα ήταν μαζί τους στο καφενείο μέχρι αργά. Κράτησε τα ονόματά τους και πες τους πως θα τους εξετάσουμε αργότερα. Είχε με κανέναν διαφορές? Παλιά ναι. Το ποιος θα πότιζε πρώτος στο χωράφι του είχε γίνει αιτία για μια βεντέτα που έστειλε τρεις άντρες στον τάφο και ένα στη φυλακή. Είναι στη φυλακή ακόμα αυτός? Όχι. Πάνε πολλά χρόνια από τότε που βγήκε. Τώρα είναι στο χωριό? Ναι. Να τον καλέσει στην ανάκριση. Το είχα υπόψη μου. Πάντως, αν δεν γυρίσουν οι άντρες που έχω στείλει να εξετάσουν τα αυτοκίνητα της περιοχής και δεν μας ενημερώσει η ασφάλεια σχετικά με ένα τυχοδιοχτάκο από την Αθήνα που ήθελε να παντρευτεί την κόρη του θύματος και αυτός τον ξαπόστειλε, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε πουθενά. Ποιος από τους δυο σας είναι ο Μίλτος Πετρίδης? Εγώ. Είμαστε αστυνομικοί, φίλε. Και θέλουμε να μας πεις πού βρισκόσουν χθες το βράδυ. Για ποιο λόγο? Θα στον πούμε τον λόγο. Σε ένα σπίτι. Και έπαιζα χαρτιά μέχρι αργά. Μπορείς να το αποδείξεις? Δεν έχετε παρά να ρωτήσετε αυτόν που έχει το σπίτι και τους υπόλοιπους που ήταν μαζί μου. Μας λες τα ονόματά τους? Δεν σας λέω τίποτα αν δεν μάθω πρώτα το λόγο. Χτες το βράδυ σκοτώσαν τον Γιώργη Καραπάνη. Και τώρα λέγε. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, Μίστερ Μαρκίδης. Κι εγώ, Μίστερ Τζάκσον. Και ακόμα πιο πολύ χαίρομαι γιατί από ό,τι μου είπες στο τηλέφωνο, όλα γίνανε όπως τα κανονίσαμε στην Αθήνα. Ναι, η δουλειά πήγε περίφημα. Θα βάλω όλα τα χαρτιά μου στο τραπέζι, Μίστερ Μαρκίδης. Γιατί όπως πολύ σωστά λέτε εσείς οι Έλληνες, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Right? Εσείς δεν είστε Έλληνας. Δεν έχετε καμιά σχέση με την Ελλάδα? Η μόνη σχέση μου με την ωραία σας πατρίδα, Μίστερ Μαρκίδης, είναι το αφεντικό μου ο Μίστερ Καραπάλης και η ανιψιά του. Τι συμβαίνει? Μπορούμε να κάνουμε ένα έλεγχο στα ταχύτητα? Για ποιο λόγο? Χθες το βράδυ ένα αυτοκίνητο σκότωσε τον Καραπάλη και εξαφανίστηκε. Πολύ ευχαριστώ. Για να είμαι ειλικρινής, όταν κλείσαμε τη δουλειά στην Αθήνα, σας πέρασα για Έλληνα. Μιλάτε θαυμάσια τα ελληνικά. Αναγκάστηκα να τα μάθω. Για να μπορώ να συνεννοούμε μαζί του. Και για να το κολακέψω. Έτσι. Είναι πολύ περήφανος για τη γλώσσα σας, που είναι Έλληνας. Anyway, κάπως έτσι αισθάνονται όλοι οι Έλληνες μετανάστες εδώ στην Αμερική. Πρέπει ακόμα να σου πω ότι τον εκτιμώ αφάνταστα σαν άνθρωπο
και τον συμπαθώ ιδιαίτερα γιατί είναι αυτοδημιούργητος. Στον ίδιο δεν θα μπορούσα να κάνω κανένα κακό. Και πώς αποφασίσατε να φύγουν οι άλλοι δύο από τη μέση? Θα σου εξηγήσω. Η ιδέα μου καρφώθηκε στο μυαλό όταν έμαθα για την ιστορία της Βεντέτα στο χωριό του. Και ότι η μοναδική κληρονόμη του ήταν ο αδερφός του και η ανιψιά του. Ένας γάμος βέβαια μαζί της θα ήταν ό,τι έπρεπε. Αλλά αυτό όσο και αν προσπάθησα δεν μπόρεσα να το καταφέρω. Φαίνεται πως υπάρχει κάποιος που την κρατάει πολύ γερά δεμένη στην Ελλάδα. Έτσι όταν άρχισαν οι πρώτες ενοχλήσεις στην καρδιά του, σκέφτηκα πως ο μόνος τρόπος να υποφεληθώ και να μην μείνω ύστερα από τόσα χρόνια δουλειάς μαζί του με την αποζημίωση ή οτιδήποτε άλλο έχει υπόψη του, ήταν η περίπτωση της Βεντέτας. Και αποφάσισα να την εκμεταλλευτώ. Δεν συγχαίρουμε τίποτα περισσότερο από αυτούς που κάνουν πίσω από ένα τιμόνι, χτυπάνε τον κόσμο και ύστερα το σκάνε, αφήνοντας τους άλλους νεκρούς, σακατεμένους ή έτοιμου θάνατος. Είναι μεγάλη η περιουσία του. Αρκετά μεγάλη. Θα τα μλακία λοιπόν να την κληρονομήσουν δυο χωριάτες στην Ελλάδα, ε? Νο, μίστερ Μαρκίδης. Νο. Όχι, κύριε Μαρκίδη. Τα λεφτά εδώ τα έβγαλε και εδώ πρέπει να μείνουν. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να φύγουν από τη μέση ο αδερφός του και η ανιψιά. Ο ένας έφυγε ήδη. Πρέπει να φύγει και η άλλη. Έφερες τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των ανθρώπων που δούλεψες μαζί τους? Ναι. Αυτός εδώ είναι ο Σταύρος Καλέμης. Και αυτός ο Τζίμις Μαρκέτος. What about the girl, την κοπέλα που βρήκες? Εδώ είναι. Και μία βιντεοκασέτα. Κουράστηκα πολύ ώστε να την βρω. Είσαι σίγουρος πως θα δεχτεί? Δεν έχει κανέναν ενδιασμό για να βγάλει χρήματα. Τα έχει ανάγκη. Δεν πιστεύω, Μαρκίδη, να έχουμε τίποτα πλεξίματα, ε? Θα είναι επιθύνει ο όργανό μας, έχει μπλέξει με ναρκωτικά. Αρκεί να της δίνω τακτικά τη δόση της και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Της εξήγησες τι πρόκειται να της συμβεί? Όχι ακόμα, γιατί δεν ήξερα να σας κάνει. Αυτό θα μου το πει ο γιατρός. Okay, Doc. This is the first one. And this is the other one. They have the same hair color, the same eyes, and fortunately, the same basic cheekbones. But look, let's face reality. What you're asking me to do is almost impossible. You face reality, Deck. You have to do it. It's the only way the organization will release its hold on you. And if I say no? I wouldn't advise you to do that, Doc. On the contrary, I advise you to create a masterpiece. Okay, now, I'm specially interested in that area. This area here? Yes. Listen, Doc. What I am asking you to do, it's not illegal. The girl will come to you voluntarily. She's willing. No force. Where is the first woman now? She's taking a nap at her uncle's place.
I gave her and the housekeeper something very nice. They will be out for hours. I'll have to study the subject's face closely. Make a mold. She's been so conveniently drugged, so I can see her right away. How clever of you, Dak. Shall we go? In a moment. There's some things I'll need. By the way, Dak, can you please tell me where you are going to put the scars? Scars? Never mind, Dak. Get your stuff, and we can talk on the way. Εμείς τελειώσαμε, κύριε Διευθυντά. Το πτώμα μπορεί να το πάρουν. Ευχαριστώ. Να πάτε στο καλό. Θα έρθετε μαζί μας μέχρι τη διεύθυνση. Όχι. Εγώ θα μείνω εδώ. Θα μείνω μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Έχω υπηρετήσει και παλαιότερα στην περιοχή. Και γνωρίζω καλά τις συνήθειες και τον χαρακτήρα των ντόπιων. Γεια χαρά. Γεια σας. Το σέβη μας. Να πάτε στο καλό. Τι λέτε, γιατρέ? Ο θάνατος του πρέπει να προήλθε από το κάταγμα που υπάρχει στην κροταφική χώρα. Περισσότερα θα σας πω μετά την νεκροτομή. Θέλω την έκθεσή σας το συντομότερο. Θα την έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, γεια σας. Γεια και χαρά. Βρήκατε τίποτα? Ελέγξαμε το αυτοκίνητο του Ζαφίρη. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος στον προφυλακτήρα και το δεξί φανάρι του είναι σπασμένο.
Μιλήσατε μαζί του? Ναι, τον ξύπνησε η γυναίκα του. Και όταν ήρθε, φαινόταν σαν να είχε περάσει πολύ άσχημο βράδυ. Και τι σας είπε? Ήθελε να μάθει τι ακριβώς έγινε. Του είπαμε πως ερευνούσαμε για ένα τροχαίο ατύχημα και πως υπήρχαν ενδείξεις ότι το αυτοκίνητό του ήταν ύποπτο. Τότε αυτός άρχισε να φωνάζει και να λέει ότι χτες το βράδυ το είχε αφήσει εντάξει το αυτοκίνητο και να αρνείται την ενοχή του. Και σας είπε τι ώρα γύρισε χτες το βράδυ στο σπίτι του? Αργά, μετά τις 12 και ήταν μεθυσμένος. Τάπινε, λέει, σε μια ταβέρνα με δύο φίλους του μέχρι αργά. Τον Πέτρο Κοτρώνη και τον Αριστίδη Τζινιέρη. Και πού βρίσκεται τώρα? Τον έχουμε στο σταθμό. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε αυτός έκανε το κακό. Για πάμε μέχρι το σταθμό. Ο γιατρός είπε ότι η κοπέλα μας κάνει για τη δουλειά που τη θέλουμε. Λοιπόν, θα συναντηθούμε το μεσημέρι, θα σου δώσω χρήματα και θα φύγεις το συντομότερο για την Ελλάδα. Η δουλειά πάει μια χαρά. Ξέχασα να σου πω ότι στο αεροπλάνο δίπλα στη Στέλλα καθόταν ένας δημοσιογράφος. Από την Ελλάδα, και από την πήρε ταυτή μου, του είπε όλο το παρελθόν της οικογένειάς της. Και λοιπόν? Απλώς το αναφέρω, γιατί αυτός ο τύπος είναι από αυτούς που χώνουν τη μύτη τους παντού. Καλά θα κάνεις λοιπόν να τον εμποδίσεις να δει τη Στέλλα, ειδικά τώρα που θα μάθει το θάνατο του πατέρα της. Πώς λέγεται ο δημοσιογράφος? Μαρτέλης. Νομίζω πως άδικα ανησυχείς. Αν καταλάβω πως είναι επικίνδυνος, το πολύ πολύ να του συμβεί και αυτού νου κανένα τροχαίο ατύχημα. Και μάλιστα στη Νέα Υόρκη. Τρέξε, γύρευε δηλαδή. Στον πατριώτη. Μπορούσαμε να μιλήσουμε για λίγο? Άκου, λόγια. Εμένα μίλα μου ελληνικά και πάρε μου την ψυχή. Λέγομαι Μαρτέλης. Είμαι δημοσιογράφος και ήρθα από την Ελλάδα για να κάνω μια έρευνα γύρω από τη ζωή σας στην Ξενιτιά. Θα θέλετε να μου απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις? Πολύ ευχαρίστω. Κάτσε. Στάτσε και ρώτα ό,τι θέλεις. Λέγεστε? Ρήγας Κοσμάς. Η καταγωγή σας που είναι? Από τα Φιλιάτρα. Και γιατί φύγατε από τα Φιλιάτρα? Δεν μπορούσα να ζήσω εκεί σαν άνθρωπος και είπα να έρθω εδώ να βρω καλύτερη τύχη. Όλοι μας γι' αυτό φύγαμε και ήρθαμε στα αρκατοπάζαρα της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Κάναδα, της Γερμανίας. Για να προσφέρουμε τη δυναμικότητα και την εργατικότητά μας. Κι έτσι, οι τόποι μας εκεί κάτω ρημάξανε. Μείνανε μόνο οι γριές και οι γέροι. Είσαστε, κύριε Ρήγα, ευχαριστημένος εδώ? Δεν έχω παράπονο. Δούλεψα βέβαια σκληρά, υπόφερα πολύ, αλλά τελικά τα κατάφερα. Σκέφτεστε να γυρίσετε? Όλοι μας με αυτό το όνειρο ζούμε, αλλά και με μια δυσκολία το πώς θα ξεκολλήσουμε από εδώ. Μας κρατάει, βλέπεις, δεμένος το δολάριο. Εσείς θα γυρίσετε μια μέρα? Με αυτό το όνειρο σου. Έχω αγοράσει διαμέρισμα στην Αθήνα και ένα χτήμα στα Φιλιατρά. Έχω ρίζες εκεί, συγγενείς, φίλους. Και το κομπόδαμα μεταξύ μας σε ελληνική τράπεζα. Ας και τα τεινάξουμε καμιά φορά έξαπνα. Και μείνει ο ιδρώτας μας εδώ, στην Αμερική. Έχετε κάνει οικογένεια εδώ? Παντρεύτηκα και έχω δύο παιδάκια. Ελληνίδα? Βέβαια, από το Δημότικο. Και ζείτε ελληνικά, δηλαδή διατηρείτε τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας, τα παιδιά σας μιλάνε ελληνικά? Αν δεν μιλούσαν ελληνικά θα τα σκότωνα. Αν δεν είχαμε και την ελληνικότητά μας, θα είμαστε χαμένοι μέσα σε αυτό το πύργο της Βαβέλ που λέγεται Νέα Υόρκη. Και όταν επιστρέψουμε το καλό στην πατρίδα, να μεταφέρεις την αγάπη μας σε όλους ειδικά. Σε όλους ανεξαιρέτως. Ευχαριστώ πολύ.
Εσύ, φίλε, είσαι Έλληνας? Ναι, no, Mr. Martelli. Εγώ δεν είμαι Έλληνας. Έχω γεννηθεί εδώ από Έλληνες μετανάστες και είμαι Αμερικανός. Έλληνας είσαι, πώς γίνεται? Με κρύα καρδιά. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως έχω μάθει από τον πατέρα μου, εσείς οι Έλληνες δεν είσαστε αγαπημένος λαός. Τσακώνεστε μεταξύ σας. Ο ένας βγάζει το μάτι του αλλονού. Και δεν μου λες, σε παρακαλώ, όταν έφυγε από την ταβέρνα ο Ζαφύρης, ήτανε πολύ μεθυσμένος? Όχι και πάρα πολύ. Πάντως είχε πιει αρκετά. Mm-hmm. Έπινε τακτικά? Σχεδόν κάθε βράδυ. Ήταν αλκοολικός ή του άρεσε να μεθάει, γιατί είχε κάποιον ιδιαίτερο λόγο και γι' αυτό έπινε? Ήθελε να ξεχνάει, έτσι έλεγε. Να μην θυμάται τα χρόνια που έμεινε στη φυλακή. Τον Καραπάλι, τον μισούσε ακόμα? Δεν ξέρω. Απόφευγε να μιλάει για αυτόν και την παλιά βεντέτα. Χθες το βράδυ δεν είπε τίποτα για τον Καραπάλι όσο ήσασταν μαζί στην ταβέρνα? Πρόσεξε καλά. Αν είπε έστω και το παραγγελικό, έχεις υποχρέωση να το καταθέσεις. Όχι. Δεν κάναμε καμιά κουβέντα γι' αυτό. Εσύ πώς τα πήγαινες μαζί του? Πολύ καλά τα πήγαινα. Και αν θέλετε την αλήθεια, στενοχωρήθηκα ιδιαίτερα για το θάνατό του. Είναι πολύ περίεργο που δεν απαντάει. Τέτοια ώρα θα έπρεπε να βρίσκεται στο σπίτι. Έχω τη γνώμη πως άδικα ανησυχείς. He might went out. Μπορεί να του είχε καμία δουλειά. Εσείς οι Έλληνες θα είστε πάντα νευρικοί και ανυπόμονοι. The same thing your uncle. Ο θείος είναι το ίδιο πράγμα. Όταν τηλεφωνεί σε κάποιον και δεν τον βρίσκει, του έρχεται να σπάσει το τηλέφωνο. Και είναι κακό αυτό? Yes, it is. Είναι κακό για την υγεία σας. Ζείτε διαρκώς σε μία... How do you say? Σε μια υπερένταση. Τι χρωστά, Βασιλή? $10. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γιατί όλοι μαθιαστείς βάρα τηλέφωνο, έτσι? Εντάξει. Γεια χαρά, Βασιλή. Άντε, γεια χαρά. Σε τίποτα να αρνείσαι. Έχεις παγιδευτεί, το καταλαβαίνεις? Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Κάθε σου κίνηση. Επομένως, βάλε λίγο το μυαλουδάκι σου, αν δεν είναι θολωμένο από το κρασί, να δουλέψει και θα καταλάβεις ότι εδώ που φτάσαμε δεν πρέπει να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Ομολόγησε λοιπόν να τελειώνουμε. Μα τι να ομολογήσω, ένα έγκλημα που δεν έκανα? Αν επιμένεις να αρνείσαι, θα με φέρεις σε δύσκολη θέση. Έχουν αποδείξει εναντίον σου. Υπάρχουν μάρτυρες. Ξέρω. Όλα είναι εις βάρος μου, αλλά σας λέω, δεν τον σκότωσα εγώ. Και περιμένεις να σε πιστέψουμε, Όχι. Περιμένω να πιστέψετε την αλήθεια. Αυτή λοιπόν πες. Την αλήθεια. Σας την είπα.
Και τα ίχνη από αίμα στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου σου. Πώς βρέθηκαν εκεί? Δεν ξέρω. Η έκθεση του εργαστηρίου γράφει πως είναι από την ίδια ομάδα αίματος με του Καραπάλι. Σας λέω την αλήθεια, δεν τον χτύπησα! Και τα κομμάτια από γυαλί, από το φανάρι του αυτοκινήτου σου, που βρέθηκαν στον τόπο του ατυχήματος, πώς βρέθηκαν εκεί? Δεν ξέρω. Εγώ το βράδυ που άφησα το αυτοκίνητο εκεί, το φανάρι ήταν εντάξει. Σας το ορκίζομαι. Μπορεί να το πήρε κανένας την ώρα που έπεσα για ύπνο. Αφού τα κλειδιά τα είχες εσύ, πώς το βάλε μπροστά? Τα καλώδια δεν βρέθηκαν ενωμένα. Οι μάρτυρες, Ζαφύρη, λένε ότι ο Καραπάλης έφυγε από το καφενείο πριν να φύγεις εσύ από την ταβέρνα μεθυσμένος. Αν λοιπόν κάποιος άλλος σου έπαιρνε το αυτοκίνητο, δεν θα τον έβρισκε στον δρόμο, ύστερα από τόση ώρα, θα είχε πάει να κοιμηθεί. Άσε λοιπόν τα ψέματα και ομολόγησε. Μια αφόρμητη ομολογία είναι ένα σοβαρό ελαφρυντικό. Μα τι να ομολογήσω, αφού δεν τον σκότωσα. Εσύ τον σκότωσες, Ζαφύρη. Φαίνεται το κρασί σου ξύπνησε την επιθυμία για εκδίκηση. Σου θόλωσε το μυαλό. Μόλις τον είδες μπροστά σου, έπεσες απάνω του με το αυτοκίνητό σου και τον τζάκισες. Αν πιστεύετε τέτοια πράγματα, σας βεβαιώ ότι κάνετε λάθος. Εκτός αν και ζαλίστηκες από το κρασί, δεν τον είδες μέσα στη νύχτα και έπεσες απάνω του κατά λάθος. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι δεν τον σκότωσα. Το καταλαβαίνετε? Υπάρχει κανένας άλλος που να είχε συμφέρον να σκοτώσει τον Καραπάλι και να σε ενοχοποιήσει? Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Από ό,τι είπαν οι μάρτυρες, ο Καραπάλις δεν είχε άλλους εχθρούς εκτός από σένα. Αυτά ανήκουνε στο παρελθόν. Πολλά εγκλήματα, Ζαφύρη, έχουνε τις ρίζες τους στο παρελθόν. Αυτή τη φορά σας λέω είμαι αθώος. Πιστέψτε με, δεν τον σκότωσα εγώ. Άκου, Ζαφύρη, άκουσέ με. Μπορούμε να αποδείξουμε για σένα τα πάντα. Τρόπο, ευκαιρία, κίνητρο, τα πάντα σου λέω. Πάψε λοιπόν να αρνέσαι. Κατάλαβες? Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αφού λοιπόν εμείς κάνουμε λάθος και εσύ λες τα σωστά, σου εύχομαι καλή τύχη. Αμφιβάλλω όμως αν θα σε πιστέψει ο ανακριτής και οι δικαστές με τα τόσα και τόσα που έχεις εις βάρος σου. Πάρτε τον. Ετοιμάστε τα σχετικά και στείλτε τον στον εισαγγελέα. Μάλιστα, κύριε διευθυντά. Έλα, Ζαφύρη. Με καταδικάζετε άδικα, κύριε. Δεν σε καταδικάζω εγώ. Άλλοι θα σε καταδικάσουν. Εμένα δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Προχώρα, Ζαφύρη. Ειδοποιήθηκαν οι συγγενείς του θύματος? Όχι, γιατί και ο αδελφός και η κόρη του είναι στην Αμερική. Ποια τάξη είναι? Αυτή, κύριε Μαρτέλη, είναι η πέμπτη τάξη του Ελληνοαμερικανικού Σχολείου του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας. Τα παιδιά όλα είναι 9 με 10 χρονών. Έρχονται από ελληνικές οικογένειες και εδώ παίρνω ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όσον αφορά τα ελληνικά, μαθαίνουν παράλληλα με την ελληνική γλώσσα, μαθαίνουν και ιστορία, την ιστορία τους, τη θρησκεία τους και τις εθνικές τους παραδόσεις. Στις δύο περιόδους των ελληνικών κάνουν τα παιδιά και ελληνική γλώσσα και ιστορία και θρησκευτικά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μπορώ να το ρωτήσω κάτι, μπορώ? Βεβαίως, μπορείτε. Ευχαριστώ. Εσένα πώς σε λένε? Νίκο. Ο παπάς σου είναι Έλληνας? Ναι. Η μαμά? Ναι. Από πού είναι ο παπάς, από πού είναι η μαμά? Κέρκυρα. Εσύ έχεις πάει στην Κέρκυρα? Ναι. Θα ήθελες να ξαναπάς? Ναι. Την αγαπάς την Ελλάδα? Ναι. Εσένα πώς σε λένε? Κατερίνα. Ο παπάς είναι Έλληνας? Όχι, είναι Αμερικάνος. Η μαμά? Είναι Ελληνίδα. Από πού είναι η μαμά? Από την Θεσσαλία. Από τη Θεσσαλία. Εσύ έχεις πάει στη Θεσσαλία καθόλου? Ναι.
Σε ποιο χωριό, σε ποιο μέρος? Στην Καρδίτσα. Α, στην Καρδίτσα. Ναι. Σ' άρεσε η Καρδίτσα? Ναι. Στην Ελλάδα θα ήθελες να πας ξανά? Ναι. Εσένα πώς σε λένε, μωρό? Μαρία. Ο παπάς είναι Έλληνας? Ναι. Από ποιο μέρος? Την Ρόδο. Από τη Ρόδο. Η μαμά? Τη Ρόδο. Και η μαμά από τη Ρόδο. Εσύ έχεις πάει στη Ρόδο? Μάλιστα. Πόσες φορές? Πάει. Α, πες το μου ελληνικά αυτό. Πέντε. Πέντε φορές έχεις πάει. Θα ήθελες να ξαναπάς στη Ρόδο? Ναι. Από πού είναι ο παπάς? Από Αραδίπου. Από πού, από την Κύπρο? Ναι. Από την Κύπρο είναι ο παπάς. Η μαμά? Η μαμά είναι από την Αμερική. Α, είναι Αμερικανίδα η μαμά. Εσύ έχεις πάει στην Κύπρο? Ναι. Πολλές φορές? Πολλές. Σ' άρεσε η Κύπρος? Ναι. Πιο πολύ από εδώ? Μάλιστα. Εσείς έχετε πάει στην Ελλάδα? Μάλιστα. Σας αρέσει η Ελλάδα? Μάλιστα. Θα θέλατε να ξαναπάτε στην Ελλάδα? Μάλιστα. Important Southern rock bands in America is back on the trail again with a newer, more mature sound and their first album in over 3 years. At Tower Records, we'd like you to try it at no risk to you. At our $6.99 sale price, it's returnable for any reason. Soldiers of Fortune, brand new at Tower from the Outlaws. Make it one last ride for the world. Make it one last ride, I'll be done. And for guitars that scream for mercy, Tower suggests you also audition the Alpier cassette Invasion. New from Vinnie Vincent, it too is a Tower Records No Risk Disc on sale now. Εγώ λέω να ξεχάσετε λίγο το τηλέφωνο, έτσι. Και να πας με την Βιρτζίνια στο νοσοκομείο γιατί ο θείος σου θα ανησυχεί. Οκ. Okay? Τι λες, πάμε. Πάμε, Βιρτζίνια. Discounts hot new music from the Byrd Sisters Band. Till Tuesday, Gregory Abbott and Free Flight. At Tower Records, you take the savings, we... Στην ελληνοαμερικάνικη οικογένεια, ευτυχώς, οι δεσμοί με τη θρησκεία και τη γλωσσική παράδοση είναι ισχυροί. Όλοι σχεδόν οι γονείς θέλουν να μάθουν τα παιδιά τους στα ελληνικά. Ενώ πολλοί από αυτούς μαθαίνουν την αμερικάνικη γλώσσα στα νυχτερινά αμερικάνικα σχολεία. Δεν μου λέτε, υπάρχουν ελληνόπουλα που δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά? Ολάχιστα. Όπως υπάρχουν και Έλληνες που δεν έμαθαν ποτέ καλά τα αμερικάνικα, με φόβο μην τα μάθουν και τα παιδιά τους. Έλληνες που κρατούν όχι μόνο τις παραδόσεις, αλλά και τις αρετές της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Και αποδεικνύουν καθημερινά τη φιλοπατρία τους και προς τη χώρα που ζουν και προς τη γενέτειρα που κλείνουν στη ψυχή τους. Α, ένας για παράδειγμα από αυτούς είναι κάποιος Γιάννης Καραπάλης. Από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Νέας Υόρκης. Πώς είσαι, θεία? Καλύτερα. Το ίδιο λένε και οι γιατροί. Το πήδησα το αυλάκι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μπράβο, θεία. Στον πατέρα σου τηλεφώνησες? Γι' αυτό άργησα. Δυσκολεύτηκα πολύ μέχρι να πιάσω γραμμή. Του είπες πως είμαι καλά, να μην ανησυχεί? Του είπα πως είσαι μια χαρά, γερός σαν ταύρος. Έτσι πρέπει. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε τέτοιες ηλικίες, σαν και αυτή του πατέρα σου, άμα λέμε και κανένα ψεματάκι, δεν βλάφτει. Είναι βασανισμένος στη ζωή. Μην το ξεχνάς αυτό. Τίποτα δεν ξεχνά. Ξέρω εγώ. Ξέρω. Θα στενοχωρήθηκε πολύ όταν έμαθε για την αρρώστια. Πάρα πολύ. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Μην πάει κι αυτό σε κανένα νοσοκομείο, σαν και εμένα. Φτάνει ο ένας. Αν ζούσε τώρα και ο στρατής, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά βλέπεις... Σε παρακαλώ, θεία, μην τα σκέφτεσαι αυτά. Δεν κάνει. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που έρχονται στο μυαλό του ανθρώπου τα περασμένα. Όταν μένει κλεισμένος μόνος του σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο και αισθάνεται πως η ζωή του τελειώνει, πως είναι ανήμπορος να κάνει το παραμικρό. Ποιος εγώ? Εγώ που έστειβα την πέτρα και έπινα το ζουμί της. Όλοι αυτοί οι ομογενείς που σας είπα, κύριε Μαρτέλη, είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Είναι από αυτούς που προβάλλουν το ελληνικό όνομα και επιβεβαιώνουν την ηθική αξία του ελληνισμού. Που ανέρχονται καθημερινά σαν έμποροι, σαν αναγνωρισμένοι επιστήμονες ή σαν καλλιτέχνες. Που κάνουν τα πάντα για να ενημερώνεται σωστά η διεθνής κοινή γνώμη για τα ελληνικά θέματα. Και αγωνίζονται συνέχεια για να εξουδετερώνουν όλους εκείνους που βλάπτουν την Ελλάδα, παραμορφώνοντας την αλήθεια και την ιστορία του τόπου μας.
Ένας από αυτούς είναι και ο Καραπάλης. Γνώρισα την ανιψά του στο αεροπλάνο, ερχόμαστε μαζί. Καλά θα κάνετε να γνωρίσετε και τον ίδιο. Δεν νομίζω πως είναι και τόσο εύκολο, γιατί από ό,τι μου είπε η ανιψά του, είχε ένα καρδιακό επεισόδιο. Πέρασε ανώδυνα από ό,τι έμαθα. Μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα. Ευχαρίστως. Πάμε. Yes. Τη Δεσποινίδα Στέλλα Καραπάλη, παρακαλώ. Απουσιάζει. Ποιος τη ζητά? Είσαστε ο θείος της μήπως? Όχι, κύριε. Είμαι υπάλληλός του. Ο θείος της είναι στο νοσοκομείο. Το όνομά σας? Λέγομαι Μαρτέλης. Έχετε την καλοσύνη να της πείτε πως τη ζήτησα. Μαρτέλης. Ευχαρίστως, κύριε Μαρτέλη. Ξέρει πού μπορεί να σας βρει? Στο ξενοδοχείο Ντέιζιν. Να μείνετε ήσυχος, κύριε Μαρτέλη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Goodbye. Στην Ελλάδα να ετοιμάσει την κοπέλα και αυτόν άστονε. Θα τον τακτοποιήσω εγώ, οκ? Okay?